Στην κατάσχεση τεράστια ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα κάναβης προχώρησε χθες αργά το απόγευμα η ΚΑΝ στη Λεμεσό μετά από πληροφορία που έφτασε στην υπηρεσία. Σε εμπορευματοκιβώτιο με ζωοτροφές που εισήχθηκε από την Ισπανία στο λιμάνι της Λεμεσού αρχές του μήνα εντοπίστηκαν καλά καμουφλαρισμένες 132 νάιλον συσκευασίες κάναβης συνολικού βαρούς επίσης 132 κιλών. Συνεργασία με τις τριλιανικές αρχές και δυνάμει δικαστικού εντάγματος προχωρήσαμε στην έρευνα του συγκεκριμένου εμπορευματοκιβωτίου το οποίο ήταν τοποθετημένο σε ανοιχτό χώρο στην λιμάνι Λεμεσού. Προκαταρκτικά διαφάνηκε ότι σε αυτόν υπήρχαν 24 ξύλινες βάσεις που περιλαμβάναν 915 συσκευασίες ζωοτροφών και από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι σε 135 συσκευασίες ζωοτροφής υπήρχαν σε αυτές 132 συνολικά αεροστεγώς κλειστές συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 132 κιλό. Για την υπόθεση προέκυψε μαρτυρία εναντίον 38χρονου από τη Λεμεσό, ο οποίος ανακρινόμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην εισαγωγή των ναρκωτικών. Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την προσωποκράτησή του για περίοδο 8 ημερών. Είναι πρόσωπο το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές της Δημοκρατίας και μάλιστα για παρόμοια υπόθεση, όπου είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκιση. Βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο της διερεύνησης. Από εκεί και πέρα, κύριο μου, μπορεί να διαβεβαιώσουμε ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, είτε μέσω της Europol είτε μέσω της Interpol, για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες σε σχέση με τη συσκευασία, αποστολή και εισαγωγή των ναρκωτικών ουσιών στο έδαφος της Δημοκρατίας. Για την υπόθεση ανακρίθηκε και ο φερόμενος ως παραλήπτης του φορτίου, ο οποίος επίσης αρνήθηκε κάθε ανάμειξη στην υπόθεση. Όπως ισχυρίστηκε, η παραγγελία και η εισαγωγή του εμπορευματοκιβωτίου και του περιεχομένου της διευθετήθηκε από τον 38χρονο ύποπτο μέσω της εταιρείας του και δεν γνώριζε για την ύπαρξη της κάναβης. Είχε προηγηθεί περιστατικό όπου πελάτης εντόπισε ναρκωτικές ουσίες σε συσκευασία που αγόρασε από τον παραλήπτη και αυτό ζήτησε την διακοπή της συνεργασίας με τον 38χρονο ύποπτο, αφού του παρέδωσε μάλιστα και τα ανεβρεθέντα ναρκωτικά. Να σημειωθεί επίσης ότι είχε αφιχθεί στις αρχές Ιανουαρίου και δεύτερη παραγγελία και διατέθηκε προς πώληση. Σε κάποιες από τις συσκευασίες υπήρχε μόνο τροφή για γάτους και σκύλους, ενώ σε άλλες μόνο κάναβη. Και τώρα η ΚΑΝ προσπαθεί να εντοπίσει τους συνεργάτες του 38χρονου στο εξωτερικό.